Tap Star μείον Δέλτα σε Tap Star Δέλτα, επειδή είναι μηδενική οπουδήποτε αλλού η συνάντηση. Και αυτό εδώ πέρα είναι θετικό. Οπεράτο. Δηλαδή, εάν θεωρήσω ότι κάπου είναι θετική, μπορώ να κάνω πάντοτε, εφόσον η χ είναι συνεχής, μπορώ να κάνω το ολοκλήρωμα θετικό. Άρα δεν είναι δυνατόν να είναι πουθενά θετική η συνάντηση. Ομοίως, αν ήταν κάπου αρνητική, θα έκανα το ακριβώς το ίδιο επιχείρημα. Εντάξει. Οπότε, εάν για κάθε συνάντηση ήττα το ολοκλήρωμα αυτό ισούται με το 0, αναγκαστικά η συνάντηση αυτή είναι μηδενική. Αυτό είναι διαισθητικό αποτέλεσμα. Θα εξηγήσω γιατί είναι διαισθητικό αποτέλεσμα. Και λέμε ότι για όλα αυτά τώρα γίνεται τα ΙΤΑ
ήταν τα χιάι. Οπότε για όλα τα ητάι, αυτό το πράγμα ισοδοδοτεί. Οπότε προφανώς, όπως με τα διακριτά πράγματα, ο κάθε συντελεστής πρέπει να ισοδοτεί με το 0, έτσι και η συνάρτηση πρέπει να είναι το 0. Αυτή είναι η διαστητική πλευρά του θέματος. Εντάξει, είναι προφανές. Το έχετε νιώσει. Η μαθηματική απόδειξη, την οποία έδωσα προηγουμένως, είναι πιο εκλεπτισμένη. Και μάλιστα στην απόδειξη την οποία έχω δώσει, ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε οσοδήποτε θέλουμε τη συνάρτηση αυτή ή τα παραγωγήσιμη, διότι εδώ πέρα που παίρναμε τις συναρτήσεις αυτές τι μειον ταφ σταρ, ταφ σταρ, ταφ 2 σταρ μειον ταφ, μπορεί να βάλουμε να το κάνουμε στη δύναμη 2, στη δύναμη 3, στη δύναμη 4, οπότε η συνάρτηση ή τα μπορεί να είναι όσο θέλεις φορές παραγωγήσιμη. Μπορεί να κανονίσουμε αυτό το πράγμα να είναι όσες φορές θέλουμε παραγωγήσιμη. Θέλετε να κάνουμε διάλειμμα, σας βλέπω κουρασμένο. Να κάνουμε ένα διάλειμμα όμως, αν είναι δυνατόν, όχι πολύ, εντάξει, για να μπορέσω να το ολοκληρώσω.
είπα αποδείξει το... Όταν η μορφή αυτή ή ένα
ή τα ένα κλπ. Κλπ. Κοινή ή τα νη, ισούται με το μηδέν, για κάθε ή τα ένα, ή τα δύο ή τα τρία ή τα νη, τότε αναγκαστικά όλοι οι συντελεστέ αυτοί από το χ1 μέχρι το χ2 πρέπει να είναι μηδενικοί. Και σα έδωσα την απόδειξη σε αυτή την περίπτωση, η απόδειξη είναι αντίστοιχη, απλώ εδώ πέρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την έννοια τη συνέχεια, είναι διακριτά τα πράγματα, οπότε επιλέγουμε ή τα ένα ίσον ένα, ή τα δύο ίσον μηδέν και το καθεξή και ακολουθούμε την μέσα. Αλλά κατ' ουσίαν αυτό είναι απόδειξη μεταφορά της διακριτής απόδειξης στο συνεχές. Εντάξει. Και απλώς είναι λιγάκι πιο φανφαρόζικη κατά κάποιο τρόπο επειδή μπαίνουν οι έννοιες της συνεχές. Λοιπόν, οπότε έχουμε αποδείξει το πρώτο βασικό λήμα. Πάρα πολύ βασικό λήμα. Πρώτο θεμελιώδες λήμα της μηχανικής 2. Εντάξει, θα το σημειώσω. Παιδιά, ησυχία. Ρωτάτε εμένα αν είναι δυνατόν. Είμαστε πολλοί. Γίνεται φασαρία. Δυστυχώς θα γίνει φασαρία. Εγώ δεν μπορώ να σημειώσω. Ποιος είναι αυτός που είναι. Τι κάνετε τώρα σε αυτά. Δυστυχώς δεν μπορώ να σημειώσω. Και αν δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, κατά κάποιο τρόπο χάνει και εσύ το χρόνο σα. Κάνω έτσι και αλλιώ κάνω κακό μάθημα, θα κάνω 10 φορέ χειρότερο μάθημα. Εντάξει. Λοιπόν, θα το πω λίγο. Προσπαθώ με ένα, αλλά τι να κάνω. Ο καθένα ό,τι μπορεί. Λοιπόν. Λοιπόν, επανέρχομαι. Δεν έχω τίποτα ακόμα. Νομίζω ότι θα ξέρουμε το τέλος σε 5 μέρες. Λοιπόν. Λοιπόν, το πρώτο λήμα μας το οποίο μας λέει ότι αν για κάθε ήττα, το οποίο κάθε μεταβολή ήττα, η οποία έχει την ιδιότητα ότι στην αρχή και στο τέλος του διαστήματος μηδενίζεται αυτή η αλλαγή, αυτόν το ταφένα, το ταφείο, και τότε για κάθε χ συνάρτηση συνεχή και διαφορήσιμη. Ισχύει ότι ταφένα, ταφείο, αυτό συνεπάγεται ότι αυτή η συνάρτηση είναι μηδενική. Είναι ωραίο αποτέλεσμα. Εντάξει, θα μας έλεγε δηλαδή ότι η αρχή του Χάμιλτον θα μας έλεγε ότι αν τα πράγματα έτσι δεν υπάρχει καμία κίνηση του κόσμου, θα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Εντάξει, όλα θα είναι στο μηδέν. Θα είμαστε στην απόλυτη αριστοτέλεια ηρεμία. Τίποτα δεν γίνεται. Θα δούμε σημειωτέων σε λιγάκι. Στο μάθημα μετά από, αν πάμε προς 10-15 μαθήματα, ότι τελικά αυτό θα καταφέρουμε. Ουσιαστικά θα μετατρέψουμε τη δυναμική, ούτως ώστε να γίνει, να πάει σε κατάσταση ισορροπίας. Θα το δείτε σε λιγάκι πώς θα γίνει. Θα μετασχηματίσουμε όλα τα δυναμικά συστήματα, ούτως ώστε να είναι συστήματα τα οποία η κίνησή τους είναι μηδενική. Αυτό θα είναι το υψηλό σημείο του μαθήματος. Λοιπόν, κάνοντας όμως το πρόβλημα εμείς το οποίο είχαμε προηγουμένως, θυμάστε, η έκφραση την οποία είχαμε δεν ήταν αυτή. Ήτανε, θυμάστε, είχαμε αρχίσει με την πρόταση ότι ψάχνουμε για κάθε ήττα με τις ίδιες ιδιότητες να είναι αυτή η πρόταση. Η dot, ήττα dot, dt, ισορροπία. Εντάξει, αυτή ήταν η πρόταση. Οπότε, εάν η πρόταση σε αυτή, μία σκέψη την οποία θα μπορούσε να κάνει, και φαντάζομαι ότι πρέπει να την κάνετε, και μάλιστα πρέπει να επιμείνετε να μου πείτε γιατί δεν την κάνω, είναι το εξής. Ότι εφόσον αποδείξαμε ότι κάθε συνάρτηση ήττα ισχύει αυτό το πράγμα,
αυτό σημαίνει ότι είναι κάθε συνάρτηση ταντότ. Ισχύει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Εφόσον λοιπόν και κάθε συνάρτηση ταντότ ισχύει αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι έχουμε αποδείξει ότι το χ τότε πρέπει να σούται με το 0. Εντάξει. Λέω μία σκέψη, πρώτη σκέψη που θα έκανε κανένας, είναι ότι εφόσον για κάθε ήττα παίρνω όλες τις συναντήσεις. Για κάθε ήττα πρέπει να, εφόσον είναι για κάθε ήττα, μήπως είναι και για κάθε ήττα τότε. Δηλαδή, το ερώτημα είναι όλες οι συναντήσεις, το ερώτημα το οποίο είναι όλες οι συναντήσεις που έχουν παράγωγο είναι όλες οι συναντήσεις. Οπότε θα έλεγα το χίτο άπησε αυτό. Αλλά προσέξτε κάτι, ήδη υπάρχει ένα θέμα εδώ, διότι ξέρω ότι εάν πάρω χ τότε ίσον με α, ίσον με 1, θα πάρω ένα παράδειγμα, το ολοκλήρωμα αυτό πόσο είναι, είναι αυτό εδώ, το οποίο πόσο κάνει, κάνει ήττα ταφ 2, μείον ήττα ταφ 1, πόσο κάνει αυτό, 0, επειδή το ήττα είναι 0 και αυτό είναι 0. Οπότε βλέπουμε ότι σίγουρα η απόδειξη δεν είναι σωστή. Γιατί εγώ σας έφτιαξα μια συνάρτηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, την σταθερή συνάρτηση για το χιντότ, που κάνει αυτό το ολοκλήρωμα 0. Ενώ προηγουμένως αυτό δεν θα ήταν δυνατόν. Αν έβαζα χ ίσον 1 εδώ, δεν θα ήταν 0 αυτό, αναγκαστικά. Η οποιαδήποτε συνάρτηση ήταν. Άρα προφανώς δεν ισχύει αυτό το πράγμα και ο λόγος που δεν ισχύει είναι διότι όλες οι συναρτήσεις οι οποίες έχουν ήττα T1 ίσο με το 0 και ήττα T2 ίσο με το 0 δεν είναι όλες οι συναρτήσεις οι οποίες γράφονται σαν ήττα dot. Δεν είναι όλες οι συναρτήσεις. Οπότε δεν έχω απόδειξη. Η απόδειξη ισχύει για όλες τις συναρτήσεις ήττα. Εδώ πέρα έχω ήττα dot. Και το έδειξα συγκεκριμένα, δεν ισχύει αυτό. Αυτό δεν περιλαμβάνει όλες τις συναρτήσεις. Οπότε τι κάνω, εφόσον είναι παραγωγήσιμες, εδώ είναι το πρώτο μεγάλο κόλπο, το οποίο είναι και προφανές. Θα κάνω ολοκλήρωση κατά μέρη. Εντάξει, διότι δεν μπορώ να δουλέψω με την ιντατότ, δεν ξέρω τίποτα για την ιντατότ. Για να χρησιμοποιήσω το λίμα αυτό, πρέπει να έχω πράγματα τα οποία πολλαπλασιάζουν το ήττα. Εντάξει, οπότε κάνω ολοκλήρωση κατά μέρη και αυτό γράφεται σαν dt χ τότ ήττα. Εντάξει. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα, το... μείον ολοκλήρωμα dt, μείον ολοκλήρωμα ταφ 1, ταφ 2, χαίρετε. Εντάξει, ολοκλήρωμα αυτού του πράγματος, το οποίο πόσο τι μένει εδώ πέρα, θα μένει το ήττα και το χ δύο τελείες. Συμφωνείτε, ολοκλήρωση κατά μέρη. Και βλέπετε το πρώτο μέρος εδώ είναι μηδενικό. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χάμιλτον έχει πάρει το. Αυτό είναι 0, γιατί είναι η τιμή του χ τότ και το ήττα στα άκρα. Το οποίο είναι 0 το ήττα, οπότε αυτό είναι 0. Οπότε αυτό εδώ όλο, η απέτηση αυτό να είναι 0, είναι ίδια με την απέτηση να είναι το χ δύο τελείες επί ήττα dt ίσον με το 0 για κάθε συνάρτηση ήττα, η οποία έχει την ιδιότητα ότι ήττα t1, ήττα t2 ίσον με το 0. Και τώρα είμαστε στον χώρο που ξέρουμε. Η απέτηση, η συνάρτηση αυτή πρέπει να είναι η συνάρτηση η οποία ικανοποιεί το χ δύο τελείες ίσο με το 0. Άρα, η συνάρτηση η οποία καθιστά τη δράση στάσιμη στην περίπτωση του ελευθέρου σωματιδίου, αναγκαστικά έχει κίνηση η οποία είναι ομαλή, όπως λέγεται, και χωρίς επιτάχυνση. Να ξέρετε. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, πράγματι θα καταφέρω. Και όχι μόνο αυτό, η διαδρομή αυτή η οποία καθιστά τη δράση στάσιμη είναι και ελάχιστη.
Πανέργο. Να δείξουμε τι έχουμε δείξει. Περίληψη. Ψάχνω να βρω τη φυσική κίνηση ενός ελευθέρου σωματιδίου. Και υποστηρίζω ότι η πρόταση την οποία θα ακολουθήσω είναι ότι το ελεύθερο σωματίδιο θα καταστήσει την δράση. Θα πέστε λοιπόν το ελεύθερο σωματίδιο ότι φεύγει από το σημείο τα φένα που βρίσκεται στη θέση χ1 και πηγαίνει στο χρόνο τα 2 στη θέση χ2. Και ακολουθεί μια φυσική διαδρομή. Αυτή η φυσική διαδρομή την ονομάζω χφ του χρόνου τάφ, η οποία έχει την ιδιότητα ότι στη χρονική στιγμή τα φένα και τα φρύ. Η αρχή του Χάμιλτον μας λέει ότι η φυσική διαδρομή θα είναι αυτή η οποία θα καταστήσει στάσιμη τη δράση ενδεύτερων την κινητική του ενέργεια. Θα καταστήσει στάσιμη την κινητική του ενέργεια. Η τροχιά η οποία καθιστά στάσιμη την κινητική ενέργεια του σωματιδίου θα είναι η τροχιά η οποία θα ακολουθήσει το σύστημα. Έχει οικονομία δηλαδή το σύστημα και ικανοποιεί τη διαδρομή η οποία έχει, παράγει τη στάσιμη ποσότητα της κινητικής ενέργειας. Μάλιστα, υπό μία έννοια, θέλω να κάνω μια παρατήρηση εδώ, η έννοια της μάζας δεν έχει καμία σημασία σε αυτή την πρόταση. Να ξέρει. Είτε η μάζα ήταν 1, η μάζα ήταν 40, η 50, η 100, δεν έχει καμία σημασία εδώ πέρα. Αυτό είναι ενδιαφέρον σημείο. Αυτό μας λέει ότι η μάζα δεν μπορεί να ορίζεται για ένα μοναδικό σωματίδιο στον κόσμο. Η μάζα αρχίζει να αποκτάει οντότητα όταν υπάρχουν και άλλα πράγματα. Εντάξει. Το βάζω εδώ πέρα για λόγους συνήθεια, αλλά κατά κάποιο τρόπο δεν είχε κανένα νόημα. Απλώς είχε σημασία ότι η μάζα ήταν μια θετική ποσότητα, διότι έτσι αποδείξαμε ότι κατά κάποιο τρόπο είναι και το στάσιμο είναι ελάχιστο. Αν ήταν αρνητική η μάζα, θα είχαμε μέγιστο. Πάλι στάσιμο. Για αυτό το πρόβλημα δεν έχει καμία σημασία. Θα επανέλθουμε στο σημείο. Λοιπόν, οπότε αυτό το οποίο κάναμε είναι το εξής. Κάναμε μία, υποστηρίξαμε ότι η διαδρομή η οποία θα καθιστήσει αυτή την διαδρομή στάσιμη είναι η διαδρομή η οποία έχει την ιδιότητα χ 2 τελείωσης το 0. Το οποίο σημαίνει ότι η διαδρομή ποια είναι, είναι η χ του τε ίσον με χ1 συν χ1 χ2 μείον χ1 ταφ2 μείον ταφ1 ταφ μείον ταφ1. Αυτή τη διαδρομή. Με συγκεκριμένες αρχικές και τελικές συνθήκες. Συμφωνούμε. Διότι όταν το ταφ ισούται με το ταφ1 είναι χ1 και όταν το ταφ ισούται με το ταφ2 είναι χ1 συν χ2 μείον χ1 ίσον χ2. Και είναι ευθεία. Η φυσική διαδρομή λοιπόν είναι αυτή εδώ. Είναι η ευθεία γραμμή η οποία ενώνει το ένα σημείο με το άλλο. Ευθεία. Βλέπετε, χ1 δεν το έχω γράψει καλά, το γράψω καλύτερα. Χ2, χ1, τα 2, τα 1. Για να το δούμε ότι πράγματι αυτό το κάνει, αυτή η διαδρομή το κάνει. Παίρνω λοιπόν αυτή τη διαδρομή, αυτή είναι η φυσική μου διαδρομή. Παίρνω τη φυσική μου διαδρομή και κάνω μία μεταβολή. Μια μεταβολή η οποία μετανίζεται στο καφένα και στο ταφείο. Αυτό θα γίνει τότε ενδεύτερον μάζα. Και κάνω τις πράξεις κατευθείαν, δύο φορές χ εψιλον, χ dot φι ήτα dot, συν εψιλον τετράγωνο ήτα διτή, συμφωνούμε. Οπότε ισούται με ενδεύτερο μάζα, περιμένετε να το γράψω, τη διαδρομή, αυτό το δούμε τώρα πώς είναι, στη φυσική διαδρομή, εντάξει αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, συν μάζα
έψιλον, το ολοκλήρωμα, τα φένα, τα θρύο, χι dot, φι, ήτα, dot, ήτι, συν, έψιλον, τετράγωναν, τα φένα, τα θρύο, ήτα, τετράγωναν, διτή, το οποίο είναι μεγαλύτερο του μηδενός πάντα. Εντάξει. Και υποστηρίζω ότι αυτό το ολοκλήρωμα είναι πάντοτε μηδέν. Είναι πράγματι μηδέν, διότι κοιτάξτε πόσο είναι το χι dot φι, ισούται. Αν παραγωγήσω αυτό θα μείνει μόνο αυτό. Είναι ένα σταθερό πράγμα. Χι 2 μείον χι 1 τα 2 μείον τα φένα. Οπότε το ολοκλήρωμα αυτό θα είναι τα φένα τα 2. Αυτό είναι σταθερό, οπότε βγαίνει απ' έξω. Θα είναι το ολοκλήρωμα ήτα dot dt, ισούται με το 0, διότι θα είναι η ήτα στο πάνω κομμάτι και στο τελευταίο κομμάτι, στο αρχικό και στο τελικό σημείο. Οπότε για κάθε ήττα αυτό το πράγμα είναι πράγματι μηδέν. Τα έχουμε καταφέρει δηλαδή. Εντάξει, βρήκαμε τη συνάρτηση η οποία καθιστάει αυτή την ποσότητα στάση. Αυτή είναι η συνάρτηση. Η συνάρτηση είναι η σταθερή συνάρτηση. Συγγνώμη, η ευθεία γραμμή, η ευθεία γραμμή κίνηση. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση θα μεγαλώσει αυτή την ποσότητα, θα μεγαλώσει τη δράση. Οπότε η δράση, αν μπορούσαμε σε αυτόν τον χώρο των πάνω πολλών διαστάσεων να το ζωγραφίσουμε, θα είχε ένα ελάχιστο στο σημείο αυτό. Απλώς είναι σε άπειρες διαστάσεις αυτός ο χώρος. Ο χώρος δεν είναι σε μία διάσταση όπως είναι στη συνάρτηση και τετράγωνα. Ο χώρος από κάτω είναι, μάλιστα όχι σε άπειρες διαστάσεις, σε μία ρυθμίσιμο αριθμό διαστάσεων απειρία. Εντάξει. Και για να δείξω κάτι άλλο, το οποίο έχει σημασία, πόσο είναι αυτή η δράση. Η δράση της ελεύθερης κίνησης. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντική ποσότητα. Θα δούμε σε λίγα. Η δράση της φυσικής κίνησης, τώρα πλέον γίνεται συνάντηση. Εφόσον αυτό είναι δεδομένο, και αυτό δίνεται από, από αυτό το ολοκλήρωμα, και αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι μια δεδομένη συνάρτηση. Αυτό προφανώς τώρα θα γίνει συνάρτηση ποιανού πράγματος. Των αρχικών και τελικών θέσεων, των αρχικών και τελικών χρόνων. Εντάξει, δεν πρόκειται να υπάρχει πληροφορία για τα ενδιάμεσα. Θα ολοκληρωθεί. Διότι δεδομένων των αρχικών και τελικών σημείων προσδιορίζεται η διαδρομή. Η διαδρομή προσδιορίζεται μόνο από αυτά τα πράγματα. Οπότε ουσιαστικά αυτή η ποσότητα πρέπει να είναι συνάρτηση μόνο των αρχικών και τελικών θέσεων, των αρχικών και τελικών χρόνων. Και όχι των ενδιάμεσων σημείων. Εντάξει, για να το κάνω αυτό. Σε αυτή την περίπτωση το ξέρω πόσο κάνει αυτό το ολοκλήρωμα, αυτό θα ισούται με εν δεύτερον. Μάζα, τα φένα, τα δύο, χι δύο μείον χι ένα, τα δύο μείον τα φένα, στο τετράγωνο, επί τη τι. Αυτό είναι σταθερό, οπότε αυτό θα κάνει και το γράφω μάζα για 2, χι 2 μείον χι 1 για τετράγωνο, τα 2 μείον τα φένα. Οπότε αυτή είναι η δράση της φυσικής κίνησης ελευθέρου σωματιδίου. Και σε τρεις διαστάσεις σε λιγάκι θα δείξουμε ότι ένα σωματίδιο το οποίο πηγαίνει από τη θέση χι 1 στη θέση χι 2, θα το δείξουμε σε λιγάκι, από τη χρονιστική δύναμη τα φένα τα 2, η δράση θα είναι μάζα για 2 στη φυσική κίνηση, θα είναι το μέτρο την απόσταση μεταξύ των δύο σημείων διά του χρόνου που πήρε να πάρει από το ένα σημείο στο άλλο. Οπότε η δράση της φυσικής κίνησης είναι η ποσότητα αυτή. Είναι μάζα δεύτερα, το τετράγωνο της απόστασης για τον χρόνο. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα το γενικότερο πρόβλημα. Καθώς βλέπετε, έχουμε μάθει αυτή τη στιγμή να λύνουμε πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα. Αυτό το οποίο σας έδειξα αυτή τη στιγμή λέγεται λογισμός των μεταβολών. Εντάξει, είναι ένα ολόκληρο κλάδο μαθηματικών. Αλλά όπω είδατε, δεν είναι τίποτα το δύσκολο.
Λοιπόν, για να κάνουμε λοιπόν τώρα το πρόβλημα το γενικότερο σε μία διάσταση πάλι. Να χρησιμοποιήσω μερικές λέξεις. Έχω το δυναμικό V, έχω ένα σωματίδιο σε μία διάσταση. Η αρχή του Χάμιλτον λέει ότι η φυσική διαδρομή είναι η διαδρομή η οποία θα ενώσει δύο χρονικά γεγονότα που θα καταζήσει τη δράση, τη γράψω τη δράση, την εξής δράση, στάση. Παίρνω λοιπόν μια διαδρομή η οποία ενώνει το χωροχρονικό γεγονός α, αυτός είναι ο χώρος τα, αυτό λέγεται το χ, και πηγαίνει από το σημείο αυτό στο σημείο αυτό. Βλέπω το σύστημά μου να πηγαίνει τη χρονική στιγμή τα φένα από το σημείο χ1, τη χρονική στιγμή τα θρύο στο σημείο χ2, ακολουθώντας κάποια διαδρομή, αυτή είναι η διαδρομή χ, τότε η διαδρομή η οποία θα ακολουθήσει στο σύστημα, η φυσική διαδρομή, όπως τα έλεγε ο Leibniz, είναι η καλύτερη δυνατή, ο κόσμος τον οποίο έχουμε, λέει ο Leibniz, είναι ο καλύτερος δυνατόν που είναι δυνατόν να έχουμε, απόλυτα αισιόδοξος. Ή ο χειρότερος, αν είσαι απόλυτα αισιόδοξος, είτε το ένα είτε το άλλο. Η ποσότητα αυτή εδώ πέρα είναι αυτή εδώ πέρα. Αυτή η ποσότητα είναι το τετράγωνο της κινητικής ενέργειας μείον την δυναμική ενέργεια. Οπότε, επιλέγω τη διαδρομή. Υπολογίζω τη κινητική ενέργεια σε κάθε σημείο, παίρνω την τιμή της δυναμικής ενέργειας στο σημείο αυτό και υπολογίζω το ολοκλήρω. Και έπειτα προσδιορίζω, θέλω να προσδιορίσω τη διαδρομή η οποία θα καταστήσει αυτή την ποσότητα στάση. Εντάξει. Η ποσότητα αυτή η οποία μπαίνει στο ολοκλήρωμα της δράσης έχει όνομα και λέγεται Lagrangiani. Και συμβολίζεται έτσι λάμπα. Lagrangiani συνάρτηση. Και είναι μια συνάρτηση του χ dot και του χρόνου. Προσέξτε, εδώ πέρα δεν είναι, είναι διαφορετικές συναρτήσεις. Θα βλέπουμε το χ και το χ dot σαν διαφορετικές συναρτήσεις. Εάν μου δοθεί το χ dot το ξέρω. Εντάξει. Αλλά είναι συνάρτηση αμοιβώς του χ και του χ dot. Λέει δηλαδή ότι αυτό είναι συνάρτηση και των θέσεων και των ταχυτήτων. Εντάξει, δεδομένη στη συνάρτηση των θέσεων, στη συνάρτηση χ, ξέρω πόσο είναι το φυτό. Αλλά αυτό μας λέει κάτι άλλο. Μας λέει ότι αυτό είναι και συνάρτηση και των θέσεων και των ταχύτητων. Θα μπορούσε να ήταν και συνάρτηση και των επιταχύνσεων. Εντάξει, θα μπορούσε αυτό να ήταν, θα τα συζητήσουμε αυτά. Θα μπορούσε να είχα μηχανική η οποία να είναι συνάρτηση και τη δεύτερη παραγόγου και τη τρίτη παραγόγου και το καθεξή και τη μειωστή παραγόγου. Εντάξει. Τυχαίνει να είμαστε τυχεροί εδώ πέρα. Και ο Νεύτωνας να μας δίνει συγκεκριμένα να μας λέει ότι μόνο η πρώτη στιγμή, δηλαδή η φυσική κατάσταση του συστήματος, δηλαδή μας λέει ο Νεύτωνας, θα συζητήσουμε αυτά σε λιγάκι πάλι, προσδιορίζεται από τη θέση και την ταχύτητα του σωματιδίου. Και όχι από την επιτάχυνση. Απριόρι και αφηρημένα θα μπορούσε να ήταν οτιδήποτε. Εμείς θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε τους αντίστοιχους νόμους όπως θα το κάνουμε σε λιγάκι σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε θεωρία. Αυτή λοιπόν λέγεται Lagrangiani συνάρτηση. Οπότε θέλω να βρω τώρα, πριν κάνω το επόμενο βήμα να το κάνω γενικά, θέλω να βρω τώρα με τη μέθοδο την οποία έκανα για το ελεύθερο σωματίδιο, να επαναλάβω τη μέθοδο όταν υπάρχει το δυναμικό, να δω ποια είναι η τροχιά η οποία πρέπει να ακολουθεί το σύστημα. Εντάξει. Οπότε θα κάνω τα ίδια πράγματα όπως έκανα πριν. Το λίμα αυτό το αφήνω, διότι αυτό το κεντρικό λίμα το οποίο θα χρησιμοποιούμε συνέχεια. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε πάλι τη διαδικασία. Έστω και η φυσική διαδρομή. Εντάξει. Και έστω μία μεταβολή αυτής της διαδρομής κατά ήττα, όπου το ήττα έχει την ιδιότητα να μηδενίζεται στο αρχικό και τελικό χρονικό τη χρονική στιγμή. Θέλω να επιλέξω, να βρω τι συνθήκη πρέπει να ακολουθεί η διαδρομή αυτή, ούτως ώστε η δράση, η αντιστοιχούσα δράση, να είναι στάση. Δηλαδή απαιτώ
Εάν υπολογίσω τη δράση στην καινούργια διαδρομή εψιλονίτα, αυτό θα δίνεται από την δράση στη φυσική διαδρομή σαν κάτι το οποίο θα είναι εψιλον συν εψιλον τετράγωνον κλπ. Και απαιτώ αυτός ο όρος να είναι μηδενικός για κάθε ήττα το οποίο έχει ακριβώς αυτές τις συνθήκες. Μηδενίζεται στάση. Για κάθε συνάντηση ήττα, η πρώτη τάξη μεταβολή της δράσης να είναι μηδενική. Αυτό σημαίνει ότι είναι στάση η δράση. Και ρωτάω ποια πρέπει να είναι ιδιότητα, τι πρέπει να ικανοποιεί η φυσική διαδρομή, ούτως ώστε αυτό πάντοτε να γίνεται. Αυτό είναι το ερώτημα. Οπότε πράγματι τα κάνω αυτό το πράγμα, το γράφω πάνω. Οπότε γράφω το δράση. Θα είναι πάλι τα φένα τα δύο εν δεύτερον μάζα χ dot φ συν ε ήτα dot τετράγωνο όπως κάνουμε προηγουμένως. Μείον τώρα β χ φ συν ε ήτα. Όλο αυτό δείτε. Οπότε αυτό γράφεται. Ο πρώτος όρος γράφεται εν δεύτερον. Εν δεύτερον μάζα όπως και προηγουμένως. Χ dot φ τετράγωνα συν μάζα ε χ dot φ ήτα dot. Να ξέρεις. Συν ε τετράγωνα. Τους ξεχνάω τους όρους αυτούς. Δεν το γράψω. Συν όρο ε, το ξεχνάω το όρο ε τετράγωνο εδώ πέρα. Μείον, προσέξτε, εδώ πέρα πώς θα γίνει το ανάπτυγμα. Προσέξτε πώς θα γίνει εδώ πέρα το ανάπτυγμα. Εδώ πέρα αυτό είναι μια συνάρτηση η οποία σε κάθε σημείο τ έχει μια τιμή. Η τιμή χ φ, στο σημείο τάφ σταρ, ξέρω και εγώ, έχει την τιμή χ φ τάφ σταρ συν ε ή τα τάφ σταρ. Εντάξει. Αυτό το γράφω τώρα. Αυτό το γράφω τώρα πίσω ω προς ε. Εντάξει. Οπότε αυτό πώς θα γίνει. Β του χ φ στο τάφ σταρ συν ε επί η τα. Αυτή είναι η μεταβολή η οποία είναι στο τάφ σταρ εδώ. Επί την παράγωγο της, της συνάρτησης αυτής ω προς το χ φ. Δι χ φ. Ω προς το χ δηλαδή. Στο σημείο να υπολογιστεί αυτή στο χ φ. Στο χ φ τάφ σταρ. Συν όρη ανωτέρας τάξης. Συμφωνούμε? Έχει γίνει σαφές τι κάνω. Σε κάθε σημείο εδώ πέρα αναπτύσσω ως προς έψι. Προσέξτε, έχει σημασία να το καταλάβετε αυτό. Μην μπερδευτείτε με το τι γίνεται. Οπότε αυτό το πράγμα θα γραφτεί. Μείον. Χ φι, όπου εδώ πέρα εννοείται η χ φι στο σημείο τάφου. Είναι συγκεκριμένη τιμή. Εντάξει, η τιμή της είναι συν. Μείον ε ήτα επί την παράγωγο της dφ ως προς διχ, όλο αυτό υπολογισμένο στο χ φ συν όρη ανωτέρας τάξης. Όλο αυτό διχ. Το καταλάβατε? Έχει σημασία να καταλάβετε το ανάπτυγμα της β πώς γίνεται. Επαναλαμβάνω, επανέρχομαι εδώ πέρα. Αυτό είναι μια συνάρτηση η οποία εξαρτάται από τη συνάρτηση από το χ. Και το μεταβάλλω. Αυτό έχει μια συγκεκριμένη τιμή. Αυτό είναι το 10. Και αυτό είναι 3. Οπότε θέλω να υπολογίσω πόσο θα μεταβληθεί αυτό. Θα είναι η τιμή στο 10 συν ε επί 3 επί του πόσο μεταβάλλεται αυτή η συνάρτηση αυτή τη μεταβλητή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το καταλάβετε αυτό. Να το δείτε, διότι αυτό θα γίνει περίεργο σημείο. Να ξέρετε. Είναι το ανάπτυγμα Taylor. Αλλά πρέπει να σκεφτείτε ότι σε κάθε σημείο γίνεται αυτό το πράγμα. Να ξέρετε. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, οπότε έχω αυτή την έκφραση. Οπότε την ξαναγράφω αυτή την έκφραση. Γράφω καθαρά.
Του σβήνω το λίγμα αυτό δυστυχώς. Το θυμόμαστε αυτό πλέον. Οπότε έχω. Η δράση λοιπόν στη φυσική διαδρομή είναι εψιλον ήτα. Θα ισούται με τη δράση της φυσικής διαδρομής. Εντάξει. Και μαζεύω τους όρους εψιλον. Και οι όροι εψιλον είναι το ολοκλήρωμα, τα φένα, τα δύο. Και έχω, ο πρώτος όρος είναι μάζα ή dot φι ή τα dot. Και ο επόμενος όρος είναι μείον ή τα επί dv dχ. Στο σημείο και φι, εντάξει. Και έπειτα όρους δεύτερης τάξης. Εντάξει. Οπότε τι απαιτούμε τώρα. Απαιτούμε η συνάρτηση χ φ να έχει την ιδιότητα. Αυτό το ολοκλήρωμα να ισούται με το 0 για κάθε συνάρτηση η. Όχι για κάθε συνάρτηση η, για κάθε συνάρτηση η οποία μηδενίζεται στα δύο άκρα. Το συζητήσαμε. Εντάξει. Δεν είναι όλες οι συνάρτησεις αυτές. Είναι αυτές οι οποίες μηδενίζεται στα άκρα. Λοιπόν, εάν δεν υπήρχε αυτό, τα πράγματα θα ήταν απλά. Θα σημαίνει ότι αυτή η συνάρτηση θα πρέπει να ήταν μηδενική. Αλλά υπάρχει και αυτό. Και αυτό ξέρουμε ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να το επιχειρηματολογήσουμε, διότι αυτό δεν είναι κάθε συνάρτηση, το συζητήσαμε προηγουμένως. Πρέπει να κάνουμε μια ολοκλήρωση κατά μέρη για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το λίμα μας, να είναι κάτι ανάλογο του ήττα εδώ πέρα. Οπότε πάλι θα κάνω ολοκλήρωση κατά μέρη ως προς αυτό το κομμάτι. Εντάξει, οπότε αυτό γράφεται πάλι. Παίρνω αυτόν τον όρο. Αυτό λοιπόν, οπότε γράφω. Το ολοκλήρωμα τα φένα, τα δύο, μάζα, χ dot, φι, ήττα dot, μείον, ήττα, δε τόνος, ξανά έτσι για να μην γράφω τα πράγματα. Δε τόνος σημαίνει παράγωγος ως προς χ, εντάξει. Αυτό γράφεται λοιπόν. Κάνω ολοκλήρωση κατά μέρη. Αυτό το γράφω ταφ 1, ταφ 2, μάζα, dt, χ dot, φι, ήτα, dt. Και γράφω μείον τώρα, ολοκλήρωμα αυτό, ταφ 1, ταφ 2, μάζα, χ 2 τελείες, φι, ήτα, βγάζω το ήτα κοινό παράγοντα, συν, dv, dχ, στο χ φι, όλο αυτό επί ήτα dt ίσο με το 0. Αυτό. Εντάξει. Αλλά αυτό ήδη είναι 0, διότι αυτό είναι το ολοκλήρωμα, είναι πώς λέγεται, τέλειο διαφορικό, οπότε είναι η τιμή του ολοκλήρωματος στα δύο άκρα. Οπότε αυτό είναι 0. Βλέπετε το Χάμιλτον επίτηδες έχει βάλει στα άκρα οι μεταβολές να γίνουν μηδενικές, τόσο να μπορεί, αν το είχαμε αυτό το πράγμα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε εξωσκήνηση. Οπότε ο ορισμός βλέπετε ότι αντικατοπτρίζει αυτή την ανάγκη. Το κοιλάδι υπόψη του είχαμε. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αυτό πρέπει να ισούται με το 0 για κάθε ήττα. Άρα σημαίνει από το λίμα το οποίο έχουμε ότι η φυσική διαδρομή πρέπει να ικανοποιεί την εξίσωση αυτή εδώ. Ποια είναι αυτή η εξίσωση? Άρα είναι ισοδύναμα και αντιστρόφως. Εάν ικανοποιείται η εξίσωση του Νεύτωνα σε μία διάσταση, σημαίνει ότι αυτή η ποσότητα ισούται με το 0 για κάθε ήττα. Κάνω ολοκλήρωση κατά μέρη, σημαίνει ότι αυτή η ποσότητα ισούται είναι μηδενική για κάθε ήττα. Άρα σημαίνει ότι αυτή η ποσότητα καθίσταται στάση. Οπότε ευθέως και αντιστρόφως αποδείξαμε ότι η αρχή του Χάμιλτον για αυτή τη λαγκραντζιανή, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ κινητικής και δυναμικής ενέργειας, ισοδυναμεί με τον νόμο του Νεύτωνα σε μια διάσταση. Εντάξει. Οπότε είμαστε τυχεροί. Νομίζω έχει τελειώσει η ώρα. Λοιπόν, τι θέλετε.
Τώρα έχουμε υποθέσει ότι έχουν σε εσά ένα παιδί που έχει δυναμικό. Αν έχει δυναμικό. Εάν δεν έχει δυναμικό, δεν υπάρχει νόμος της φύσης. Σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρουν συστήματα τα οποία δεν έχουν δυναμικά. Δεν πρέπει να κοιτάς, είναι φαινομενολογικά τα συστήματα. Αυτό που μας έλεγε αυτή η θεωρία είναι ότι αυτά τα συστήματα είναι για φαινομενολογικής αξίας και όχι θεμελιώδης. Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα πάμε από τη μία σε παραπάνω διαστάσεις και θα το γενικεύσουμε.